Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις για να ανοίξουμε ένα ακόμα θέμα για το οποίο μας στέλνετε πολλά μηνύματα και σας απασχολεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά τις ημέρες αυτές έρχονται αντιμέτωπα με τις ιώσεις οι οποίες έχουν την τιμητική τους. Είναι η εποχή, τι να κάνουμε. Οι γονείς το ξέρουν. Οι γονείς όμως καρδιοχτυπούν. Καρδιοχτυπούν. Και λογικό είναι. Λογικό είναι, γιατί πάντα ταλαιπωρούνται τα μικρά παιδάκια και υπάρχει μια ανησυχία. Πάντα όμως τέτοια εποχή το ερώτημα είναι ένα, πώς θα τα προφυλάξουμε, πώς θα θωρακίσουμε λοιπόν τα μικρά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την παιδίατρο, νεογνωλόγο και επιμελήτρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, την κυρία Κατσουρέκη Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί να είστε καλά. Οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες και για εσάς στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Η αλήθεια Σίγουρα. Είναι ότι είναι η εποχή που βρίσκονται στο κόκκινο. Οι ιώσεις, λοιμώξεις, είναι εποχή δύσκολη. Όλα μαζί. Ναι. Όλα μαζί. Και αυτό και ο ΕΟΔΗ έχει εκδώσει συστάσεις λόγω της αύξησης των λοιμώξεων, από ρινοϊούς και εντεροϊούς και πιο συγκεκριμένα για τους τις λοιμώξεις από τον ιό κοξάκι. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γρήπη, έτσι, η οποία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 1-1,5 μήνα τώρα, όπως επίσης και τον COVID, ο οποίος δεν έχει εξαφανιστεί. Ναι. Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχούμε. Είναι μια περίοδος το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που παρουσιάζεται κάθε χρόνο έξαρση των λοιμώξεων από εντεροϊούς. Ο εντεροϊός τώρα, για να μην πανικοβάλλεται ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά, ούτε και το σχολείο τις περισσότερες φορές. Ο εντεροϊός λοιπόν είναι ένας πολύ συνηθισμένος ιός που προκαλεί συνήθως ήπια νόσηση στα παιδιά, συνήθως ηλικίες κάτω των 10 ετών και, ακόμα συνηθέστερα κάτω των 5 ετών. Μπορεί να διαδράμει από ασυμπτωματικά, δηλαδή χωρίς να έχουν τίποτα, μέχρι το πιο συνηθισμένο να εμφανίζουν πυρετό, εξάνθημα, συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό ή και από το κατώτερο αναπνευστικό. Παρ' όλα αυτά, σπάνιες μεν, αλλά υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές που τις έχουμε δει και εμείς στο νοσοκομείο μας, όπως η μηνυγκίτιδα, η εγκεφαλίτιδα, η μυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα. Αυτό όμως δεν πρέπει ούτε να πανικοβάλλει, ούτε να αγχώνει τους γονείς. Ό,τι απασχολεί το παιδί τους, για ό,τι απασχολεί το παιδί τους, θα πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο και αυτός είναι ο καταλληλότερος για να μπορέσει να τους κατευθύνει. Σε σχέση με το κοξάκι και τα παιδιά, έχουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή σε επίπεδο έξαρσης φέτος, κυρία Κατσουράκη, ή είμαστε στα γνώριμα, έτσι, στο γνώριμο μοτίβο που έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια εδώ στη χώρα μας? Κοιτάξτε, στατιστικά ακόμα δεν έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΗ. Σίγουρα ο ΕΟΔΗ μιλάει, που είναι και η πλέον αρμόδια αρχή, έχει τα συστήματα επιτήρησης και σε επικοινωνία που βρίσκεται με τα μεγάλα νοσοκομεία παιδών των Αθηνών, εξέδωσε λοιπόν συστάσεις, καθότι παρατηρείται μια αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων από εντεροϊούς και ρινοϊούς και δύο από κοξάκι. Δεν είναι κάτι παραπάνω το φετινό, απλώς παρατηρείται η αύξηση αυτή, προς το παρόν επιτήρηση και αυξημένα μέτρα πρόληψης ουσιαστικά της διασποράς του ιού. Δεν έχει δηλαδή υπάρξει κάποια ιδιαίτερη σύσταση, ούτε κάτι παραπάνω. Τα μέτρα πρόληψης ουσιαστικά θα πρέπει αυτά λιγάκι να τα πούμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού είναι η απομάκρυνση φυσικά του ασθενούς από τη σχολική μονάδα, η παραμονή του κατοίκων μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων και 24 ώρες μετά, είτε αυτό λέγεται πυρετός, είτε λέγεται λοιπή συμπτωματολογία όπως βήθας, φτέρνισμα, εμετή, διάρειες, καλό καθαρισμό των προσωπικών αντικειμένων, να μην γίνεται κοινή χρήση αντικειμένων είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, καλό πλύσιμο φυσικά των χεριών με νερό και σαπούνι, δεν χρειάζεται φυσικά κλείσιμο της σχολικής μονάδας, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια σύσταση, καλός αερισμός των χώρων και ό,τι γνωρίζουμε και μάθαμε και στην πανδημία. Πάντως, ό,τι έχει να κάνει και με το κοξάκι, κυρία Κατσουράκη, νομίζω ότι ο κόσμος πιο πολύ τρομοκρατείται στην ιδέα και στην ταλαιπωρία που μπορεί να έχει για ένα παιδί ο συγκεκριμένος ιός, παρότι τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να έχει. Δηλαδή, δεν είναι στη συνηθίστερη μορφή του, δεν έχει σοβαρές επιπλοκές για τα παιδιά, είναι έτσι? Βεβαίως, ακριβώς. Στη συνηθέστερη του μορφή θα διαδράμει σαν μια απλή ιώση του ανώτερου αναπνευστικού, με λίγο βήχα, ρινίτιδα, φτερνίσματα, ίσως εμετούς και διάρειες, τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Πυρετό και ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα, το οποίο εξαπλώνεται σε όλο το σώμα και έτσι όπως έρχεται, έτσι φεύγει. Ο κύκλος νόσης έτσι και ταλαιπωρίας είναι κάποιες λίγες μέρες, είναι, κυρία Κατσουράκη? Ναι, είναι 7 με 10 μέρες μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως τα συμπτώματα και να επανέλθει το παιδί πλήρως πλέον ξανά στην πρώτερη κατάσταση. Ναι.
Χρόνος επόασης, 3 με 6 ημέρες περίπου. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση μεταξύ των γονιών και της σχολικής κοινότητας για το κατά πόσο τελικά αυτή η περίοδος του κορονοϊού και του εγκλεισμού και των αυστηρών μέτρων που λάβαμε όλοι, προστασίας και των παιδιών και της αποστασιοποίησης των κοινωνικών έτσι, επαφών που είχαμε, ότι ενδεχομένως να οδηγηθούμε και σε μία έξαρση, ας πούμε, αυτό το χειμώνα, ιώσεων είτε στα παιδιά είτε στους ενήλικες. Είναι έτσι ή είναι μια εσφαλμένη ανάγνωση της κατάστασης αυτή? Όχι, δεν είναι καθόλου εσφαλμένη. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε 3 χρόνια πλέον μετά την πανδημία. Αυτό έχει καταγραφεί και έχει μελετηθεί και βιβλιογραφικά υπάρχει η αναφορά ότι πράγματι, ειδικά τον πρώτο χρόνο μετά την πανδημία, υπήρχε έξαρση. Αυτό το βλέπουμε. Υπάρχει πράγματι. Ο εγκλεισμός σίγουρα μείωσε κατά πολύ την όσηση, η οποία βέβαια αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται στην κανονικότητά της. Mm-hmm. Αυτό είναι το αισιόδοξο σκέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας στέλνει πολλά μηνύματα και μας ρωτάει. Βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, οι ειδικοί, οι παιδίατροι είναι οι πρώτοι άνθρωποι στους οποίους και οι επιστήμονες στους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται όσοι έχουν απορίες για ιατρικά ζητήματα. Είναι και οι καταλληλότεροι πλέον για να μας καθοδηγούν. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση είναι ο χειρότερος εχθρός του γονιού. Κάτι και το οποίο το βιώσαμε, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς γίνεται πολύ, το ίντερνετ είναι πολύ διαδεδομένο. Επομένως, στο γιατρό μας, ό,τι απορία έχουμε και εκείνος θα επιληφθεί. Ναι. Το κρατάμε αυτό, κυρία Κατσουράκη. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.